Πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με σύνδεση με Ιεράπετρα, δεν είπαμε, ναι. Λοιπόν, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Σακαδάκη, πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινοπολιτεία, Κοινωνία Πολιτισμός Αλληλεγγύη, του Δήμου Ιεράπετρας. Κυρία Σακαδάκη, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω, δεν ξέρω. Ζηλεύουμε πάντως με το φόντο και την ηνεμία της θάλασσας από πίσω σας. Όντως, το σκηνικό είναι πάρα πολύ όμορφο απόψε στην Ιεράπετρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και εγώ να σας καλωσορίσω στην πόλη μας. Μια πάρα πολύ ωραία βραδιά θα ξεκινήσει σε λίγο, στην παραλία της Ιεράπετρας. Έντονες οι δράσεις και γενικά των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, κυρία Σακαδάκη. Θα την ξαναδούμε την κυρία Σακαδάκη, μέσω σύνδεση Skype είναι η σύνδεσή μας. Έντονες οι δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων, σωστά? Κυρία Σακαδάκη, οι δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων είναι έντονες παρά την πανδημία? Όχι, δεν, να σας πω, οι πολιτιστικοί σύλλογοι φέτος δεν κάνουν τα καθιερωμένα τους γλέντια λόγω COVID. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται από το νομικό πρόσωπο του Δήμου, που είναι και υπεύθυνο γι' αυτό, και γίνονται μόνο στην πόλη της Ιεράπετρας και στη Δημοτική Ενότητα του Μακρύ Γυαλού. Οπότε έχουν συσπηρωθεί με ιδέες, με πρωτοβουλίες και το πρακτικό κομμάτι έχει περάσει σε εσάς φέτος. Έτσι ακριβώς. Οι σύλλογοι είναι ανενεργοί για τώρα. Εμείς λοιπόν σαν νομικό πρόσωπο που είμαστε αρμόδιοι για τα πολιτιστικά, έχουμε ετοιμάσει τα κύρβια που γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα με το παιδικό φεστιβάλ και τώρα συνεχίζουμε με τα κύρβια, με πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τις παραστάσεις αυτές με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, διψάει να δει, να ακούσει μουσική και να δει θέατρο. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε απόψε ένα αφιέρωμα στην μουσική της πόλης μας και στους μουσικούς της πόλης μας. Ξεκινάμε με το συγκρότημα της Αγνής Στασινού, ένα ρεμπέτικο σε ένα σημείο της πάνω παραλίας, όπως λέμε, στην Ακτή Μαρκοπούλου, για όλους τους περαστικούς, για όλους όσους θέλουν να ακούσουν μουσική. Δεν είναι υποχρεωτικό να καθίσει κάπου. Κάποιος περνάει, ακούει μουσική και διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο όσο γίνεται πιο το όχημα, λοιπόν, ασφαλή. Πιο το ασφαλή, γιατί ξέρετε, με τον COVID δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες συναυλίες, μεγάλες συγκεντρώσεις και έχουμε επιλέξει φέτος το πρόγραμμά μας να είναι με τέτοιο τρόπο όσο να είναι περισσότερο ασφαλή για τον κόσμο. Το όχημα λοιπόν των πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής είναι ο φορέας σας, ο οποίος υλοποιεί όμορφες δράσεις, όμορφες πρωτοβουλίες, ξεκινάτε από σήμερα. Περιμένετε να ανταποκριθεί ο κόσμος? Έχουμε ξεκινήσει από τη μεγάλη συναυλία της Γιώτα Νέγκα. Απόψε ξεκινάει το αφιέρωμα στη μουσική. Για το αφιέρωμα στη μουσική αναφέρομαι. Με τις μουσικές σκηνές. Έτσι ακριβώς. Η τουριστική κίνηση στην Ιεράπετρα? Η τουριστική κίνηση έχει ξεκινήσει. Με όχι πληρότητα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η πληρότητα μας είναι πολύ πιο μικρές. Ο κόσμος κυκλοφορεί με πολύ προσοχή και στα ξενοδοχεία αλλά και έξω. Ευελπιστούμε ότι η επιδημιολογική κατάσταση θα καλυτερεύσει, γιατί έχουμε κάποια κρούσματα όπως ακούτε κι εσείς. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση όμως. Ο νομός μας, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, έχει τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Αυτό μας δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα σε εισαγωγικά πάντα. Πάντα προσπαθούμε και μιλάμε στον κόσμο να προσέχει, να παραμένουμε ασφαλείς για να βγάλουμε το καλοκαίρι όσο γίνεται καλύτερα. Να μην ξαναπέσουμε σε ένα lockdown. Προσοχή χρειάζεται, καθώς η κατάσταση ξεφεύγει από τη μία στιγμή στην άλλη, το γνωρίζετε. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και οι εκδηλώσεις μας φέτος είναι πάρα πολύ προσεκτικά διαλεγμένες και με σωστό τρόπο φτιαγμένες. Βέβαια, και σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια. Βέβαια, αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος και τμήμα των δράσεών σας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για πείτε μας τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λουόμενοι υπάρχουν τέτοια ώρα και στην περιοχή, έτοιμοι να βουτήξουν ή είστε κάπου?
Τώρα είναι, έχει πέσει ο ήλιος και όλοι έχουν φύγει. Δεν έχουμε τώρα, έχουν εδώ φύγει. Δεν είναι συλλογόμενος. Ναι, είναι στην παραλία, είναι τα μαγαζιά. Ναι. Αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο το τηλέφωνο. Βέβαια, να γυρίσετε και να κλείσουμε έτσι, να δούμε λίγο εικόνα. Λίγο, βέβαια. Έτσι, να δείτε λίγο, δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε να σας δείξουμε λίγο, από το παραλιακό τμήμα. Είναι εδώ δίπλα μας έτοιμη η μουσική σκηνή για να έρθουν οι καλλιτέχνες να παίξουν. Α, υπέροχα, βλέπετε. Υπέροχα, βέβαια, υπέροχα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αποτυπώσει. Εννοείται και το ηλιοβασίλεμα. Υπέροχη περιοχή της Ιεράπετρας, πολύ αγαπημένη, πανέμορφη. Και ένα ζεστό περιβάλλον έχετε χτίσει και έχετε διαμορφώσει ένα ζεστό έτσι παραδοσιακό περιβάλλον και όμορφες εικόνες. Λοιπόν. Ο κόσμος είναι πολύ κοντά αυτό το καιρό, μετά από την πανδημία που μας έχει κλείσει όλο το χειμώνα, είναι αρκετά κοντά, διψάει για μουσική, θέατρο, όπως σας είπα και πιο πριν. Βέβαια. Έχουμε και απόψε μια θεατρική παράσταση με την κυρία Διδασκάλου, την Κατερίνα Διδασκάλου, η Πόρνη από πάνω, ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ναι. Για δέκατη χρονιά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας και στη σημερινή εκδήλωση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να τα ξαναπούμε πάλι. Λοιπόν, ωραία. Όπως θέλετε.